Μαρία αγάπη μου, γνωρίζουμε όλοι ότι είσαι αυτή που έχει κερδίσει την προηγούμενη δουλειά, έχει πάρει τη δουλειά. Οπότε για κάνα λίγο μπροστά, να σου εξηγήσουμε ακριβώς τις δράσεις και τι θα διαλέξεις να κάνεις. Καταρχήν, το disadvantage για σήμερα, αποκλειστικά και μόνο λόγω έλλειψης χώρου, είναι το παντοπολείο, μπακάλικο ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Okay. Μέσα στο παντοπολείο λοιπόν, όπου θα είναι και ο μοναδικός χώρος που θα βρίσκεστε μόνοι σας εντελώς και δεν θα έχετε την παραμικρή βοήθεια από κανέναν. Okay. Καλείσαι να επιλέξεις δύο άτομα τα οποία θα τοποθετήσεις σαν το σημερινό disadvantage. Επίσης επιλέγεις το δικό σου. Ωραία. Okay. Ναι. Πώς θα ξεκινήσεις, με το disadvantage ή με το δικό σου? Θα ξεκινήσω με το disadvantage. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Ναι, σκέψου το. Λοιπόν. Το disadvantage είναι πιο πολύ ψυχολογικό, γιατί ουσιαστικά σε αφήνουν μόνο σου και μπορεί να εγκλωβιστείς και να πεις δεν ξέρω τι να κάνω. Το πρώτο άτομο που θα δώσω το disadvantage είναι ο Δημοσθένης. Α, ο Δημοσθένης είχε ξεκινήσει το μεταξύ μόνος του. Δημοσθένη, έχεις αρχίσει και ο θελός μπαίνει στα disadvantage. Συνήθεια που έγινε λατρεία. Ωραία, εντάξει. Στα disadvantage μου έχω και καλή απόδοση, οπότε γιατί όχι. Πρόσεξε, όποτε έχεις βγει με disadvantage, συνήθως έχεις πάει στη τελική διάδα, έχεις κερδίσει, έτσι. Τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε, δεν ξέρω αν είναι disadvantage. Σε αυτό το παιχνίδι πραγματικά είναι όλοι τους τόσο boring. Δηλαδή, παιδιά, oh, θα με πάρει ο ύπνος. Πας δίνεις τον Δημοσθένη τον Ελληναρά, τον απόλυτο Ελληναρά, ελληνόφατσα. Disadvantage σε τέτοιο κόνσεπτ. Εντάξει, γελάω. Πάντως, αυτό που είδα πριν δώσει τα disadvantage είναι ότι γύρναγε πίσω, κοίταγε τον Εμιλιάνο τον Σύφη και της κάνανε νοήματα με τα μάτια. Δηλαδή, έλα μου, εντάξει. Μπορείς μόνος. Έλα μου, τώρα. Σε βλέπουμε. Σε βλέπουμε. Εσύ γιατί Δήμο, ρε? Εγώ γιατί Δήμο? Γενικά, και να φύγει από το παιχνίδι, είναι ένας άνθρωπος που δεν θα με στεναχωρήσει ιδιαίτερα η απουσία του. Θα ήθελα να φύγει από τον διαγωνισμό, θέλω να τον δυσκολέψω και θέλω κυρίως να δω πώς θα σκεφτεί μόνος του, χωρίς καμία βοήθεια. Γιατί δεν το έχω δει ακόμα αυτό από τον Δήμο Στέλη. Ο Δήμος θα έχει πάει πολύ καλύτερα από τη Μαριά Γάπη στο φετινό GNTM, κάνω λάθος? Απλά τη σημαδιάφορος και θέλει να με διώξει από το σπίτι. Το βρίσκω πολύ λογικό, πολύ τίμιο. Απέναντί μου, σαν αιτιολόγηση. Και το επόμενο άτομο που θα διαλέξω. Είναι. Η Ρασέλ. Με καίσαι. Γυναική αλληλεγγύη, ρε φίλε. Έχουν μείνει τέσσερις και τρώγονται κιόλας. Λε, γιατί? Πες μας τους λόγους σου. Λοιπόν, η Ρασέλ είναι επίσης ένα άτομο το οποίο θέλω πάρα πολύ να δυσκολέψω γιατί θέλω να δω πώς θα σκεφτεί επίσης μόνη της σε ένα τέτοιο κόνσεπτ. Θες να δεις ή θες να φύγει? Και τα δει. Με την Ρασέλ η Μαρία Γαφή έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση, είναι κολλητές. Οπότε εγώ το περίμενα ότι θα πάει στη Ρασέλ το disadvantage. Δεν ξέρω αν θα πετύχει ή όχι. Η Ρασέλ πάντως δεν την πολύ πονεύει με Μαρία Γαφή, οπότε μου φαίνεται πολύ λογικό. Με τη Μαρία Γαφή θα διώξει εμένα από το σπίτι, εντάξει, γελάω. Εγώ τη βρίσκω λίγο πανέτοιμη στη μέτρια. Σαν να έχει αλλάξει κάτι, σαν να βλέπω κάτι καινούργιο. Για να δούμε. Εμένα κάτι βλέπω μια λάμψη, μια ηρεμία. Εν τω μεταξύ, στην τελευταία δοκιμασία τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, οι περισσότεροι τα πήγαμε πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Δεκάδα είμαστε άλλωστε. Καλά, εσύ τα άσπασες, τι θα πεις. Λοιπόν, τώρα να δούμε. Σήμερα είναι άλλη δοκιμασία, παιδιά, και ξέρουμε στο GNTM. Έχει μαγαζί που πουλάει καλάμια. Να του πάρουμε από ένα. Με φέρει από την Αθήνα. Ρασέλ μου, εσύ πώς βλέπεις την όλη κατάσταση με το disadvantage που σου έχει δοθεί? Πλέον τα disadvantage δεν με απασχολούν καθόλου. Θεωρώ ότι όλοι θέλουν να φύγουν όλοι από το παιχνίδι και να μείνει ο καθένας μόνος του, και είναι και λογικό. Ισχύει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν έχεις αντίληψη, είτε έχεις avantage είτε έχεις disadvantage, βγάζεις καλή λήψη. Μπράβο. Είναι εύκολη στόχη του σπιτιού η Ρασέλ με το Δήμο. Έχουν πάρει αρκετές φορές disadvantage. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν τους χωνεύει κανείς μέσα στο σπίτι, ούτε αυτοί που τους κάνουν παρέα, ούτε εμείς που δεν τους κάνουμε. Αλλά πιστεύω ότι με το να τους δίνεις disadvantage, τους δίνεις και λίγο αξία. Και αυτά τα άτομα δεν χρειάζεται να παίρνουν αξία.